ταράζει τα νερά, ανώτερος αξιωματικός τον ΗΠΑ. Ο Πριγκόζιν είναι νεκρός. Πλαστή η συνάντησή του με τον Πούτιν. Ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Βάγνερ, λοιπόν, Γευγένη Πριγκόζιν, είναι πιθανότατα είτε νεκρός είτε στη φυλακή, λέει ένας πρώην ανώτερος στρατιωτικός των ΗΠΑ. Η πολύ δημοσιοποιημένη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημά του ήταν πιθανότατα πλαστή, προσθέτει. Ο απόστρατος στρατηγός Ρόμπερτ Άμπραμς, συνεργάτης του ABC News που υπηρέτησε στο παρελθόν ως διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, μοιράστηκε τη σκέψη του για την αβέβαιη μοίρα του Πριγκόζιν μετά την βραχύβια ένοπλη εξέγερση της ομάδας Βάγνερ τον περασμένο μήνα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αμφιβάλλω αν θα δούμε ποτέ ξανά τον Πριγκόζιν δημόσια, είπε ο Άμπραμς στο ABC News. Πιστεύω ότι είτε θα τον κρύψουν, είτε θα τον στείλουν φυλακή, είτε θα τον αντιμετωπίσουν με άλλο τρόπο, αλλά αμφιβάλλω αν θα τον ξαναδούμε ποτέ. Ερωτηθείς αν πίστευε ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ήταν ζωντανός αφού έθεσε την πιο σημαντική πρόκληση στο καθεστώς Πούτιν από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 1999, ο Άμπραμς είπε: «Προσωπικά δεν το πιστεύω. Και αν ναι, είναι κάπου στη φυλακή». Ο απόστρατος στρατηγός 4 αστέρων εξέφρασε επίσης αμφιβολίες για μια συνάντηση που εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι ο Πούτιν είχε με τον Πριγκόζιν και όλους τους ανώτερους διοικητές της Βάγνερ στις 29 Ιουνίου, 5 ημέρες μετά την ματαιωμένη εξέγερση. Θα εκπλαγώ αν βλέπαμε πραγματικά απόδειξη ζωής ότι ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Πριγκόζιν και νομίζω ότι είναι πολύ σκηνοθετημένο, είπε ο Άμπραμς. Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν κάλεσε 35 άτομα στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου του Πριγκόζιν, και ότι η συνάντηση διήρκησε 3 ώρες. Άλλα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης του Πούτιν λέγεται ότι ήταν παρόντα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Βίκτορ Ζολότοφ και ο αρχηγός των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών του SVR Σεργέι Ναρίσκιν, ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Liberation. Ο Πεσκόφ είπε ότι ο Πούτιν έδωσε την αξιολόγησή του για τις ενέργειες της ομάδας Βάγνερ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, στον οποίο οδήγησαν μια αιματηρή μάχη για την κατάληψη της πόλης Παχμούτ, καθώς και τα γεγονότα της 24ης Ιουνίου, αναφερόμενο στην ημέρα της εξέγερσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.